Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να απαντάμε σε όλα τα ζητήματά σας τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ μας δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ποτέ μας σκεφτήκαμε ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Εκείνο το οποίο πιστεύουμε βαθιά χαραγμένο στην καρδιά μας είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού για τα όλα τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και μας αποστέλλετε με email τώρα και μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Συνεχίζουμε με κάποια αδέλφια μας που λένε «Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε πάντοτε, είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε τα παρακάτω. Είμαστε καλοπροαίρετοι, σας παρακολουθούμε, απαντήστε μας και σχολιάστε, όμως μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Σας ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον». Ναι, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητά μου αδέλφια, ευχαριστούμε τον Θεό για το email που μας στείλατε. Κάναμε την περασμένη εκπομπή τις πρώτες 6 ερωτήσεις σας και τώρα θα κάνουμε τις επόμενες 5. Η 7η ερώτηση λοιπόν. Εβραίος σίγμα ταφ 4-8. Διαβάζω. Σίγμα ταφ 6 δηλαδή, 4 εδάφιο μέχρι το 8 εδάφιο. Διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτισθέντες και γευθέντες σε πουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες των καλών λόγων του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και έπειτα παραπεσόντες αδύνατον να ανακαινιστώσει πάλι εις μετάνοιαν ανασταυρούντες εις εαυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Διότι η γη της κάμνη, διότι η γη της πίνει την πολλάκης ερχομέν επ' αυτής η βροχήν η ετών και γεννά βοτάνιν ωφέλιμον εις εκείνους δια τους οποίους και γεωργείται, μεταλαμβάνει ευλογίαν παρά Θεού, όταν όμως εκφύει ακάνθας και τριβόλους είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Μάλιστα. Και το ερώτημά σου είναι, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση το αίμα του Χριστού δεν μπορεί να τον καθαρίσει από πάσης αμαρτίας? Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σου, αγαπητά μου αδέλφια. Πράγματι δεν μπορεί. Και η αλήθεια είναι, πότε δεν μπορεί το αίμα του Χριστού να καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας? Όταν ο άνθρωπος γίνει τέλειος, δηλαδή λάβει και όλες τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Και βέβαια εδώ υπάρχει ένα ωραίο παράδειγμα με το χερούβ το επισκιάσον. Και είναι στον Ιζεκίλ, θέλω να το διαβάσουμε μαζί. Διαβάζω από το 11 κεφάλαιο. «Σύ επεσφράγιζες τα πάντα ίσο πλήρης σοφίας», προσέξτε, «και τέλειος εις το κάλος. Εστάθης εν εδέμ το παραδείσο του Θεού, ίσο περιεσκεπασμένος από παντός λίθου τιμίου, από σαρδίου, τοπαζίου και αδάμαντος, βυριλίου όνυχος ή άσπρος, σαπφύρου, μαράγδου και άνθρακος και χρυσίου, η υπηρεσία των τυμπάνων σου
και τον αυλό σου ή το ετοιμασμένη διασέτην ημέρα καθήν εκτίστης. Και εξηγεί. Ίσο χερούβ και χρησμένων διεπισκιάσεις. Και εγώ σε έστησα. Και ίσο εν το όρι το Αγίο του Θεού. Και περιεπάτης εν μέσω λίθων πυρήνων. Ίσο τέλειος εν της οδήσου αφής ημέρας εκτίστης μέχρι πότε. Έως σου ευρέθη αδικία εν σύ. Εκ του πλήθους του εμπορίου σου ενέπλησαν τον μέσο σου από ανομίας και ήμαρτες. Δια τούτο θέλω σε απορρίψει ως βέβυλον από το όρος του Θεού και θέλω σε καταστρέψει εν μέσω των πυρήνων λίθων χερούβ επισκιάζων. Διότι το τέλειος. Και όταν ο άνθρωπος φτάσει στην απόλυτη τελειότητα δεν μπορεί να μετανοήσει. Όπως διαβάσαμε, αφού έφτασε και έγινε τέλειος καθώς απέκτησε πρώτον, φωτίστηκε από τον Πατέρα Θεό, γεύτηκε την επουράνιο δωρεά, την αναγέννηση, έγινε μέτοχος του Αγίου Πνεύματος, βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, γεύτηκε, γνώρισε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και έλαβε όλες τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, έπειτα παραπεσόντες είναι αδύνατον να μετανοήσουν. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν μπορεί ο Χριστός να τους σώσει με το αίμα του, αλλά δεν μπορούν να μετανοήσουν, να επικαλεστούν το όνομα του Χριστού για να σωθούν. Όταν φτάσουν στην τελειότητα, λάβουν τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και μετά παραπέσουν, δεν μπορούν, αδύνατον είναι να έρθουν στη μετάνοια. Αυτό είναι ένα μέγα μυστήριο. Γι' αυτό και ο Θεός στις έσχατες ημέρες δεν δίνει τα κρίτωνα χαρίσματα για να μην φτάσει στην τελειότητα και λάβει τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος κάποιος άνθρωπος και ύστερα παραπέσει. Δηλαδή περηφανευθεί, πλανηθεί, αμαρτήσει, γιατί τότε είναι αδύνατο να σωθεί. Το έλεος, η χάρις του Θεού είναι αυτή που φυλάει τους ανθρώπους στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία και δεν δίνει τα κρίτωνα χαρίσματα μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου που πλέον θα είναι τέτοιες οι καταστάσεις της παρουσίας του Θεού και της δόξης του Θεού που πλέον ο Θεός θα μπορεί να δώσει με τη βεβαιότητα ότι θα μείνουν έως τέλος πιστοί όπως έδωσε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία στους αδελφούς, τους Αποστόλους αλλά και τους πρεσβυτέρους της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Ο Κύριος να σας ευλογήσει αδέλφια μου. Πάμε στην επόμενη ερώτησή σου. Κατά Ματθαίον KV6. Για να πάμε. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον KV6. Για να το διαβάσουμε. Διαβάζω. Εισελθόν δε ο βασιλεύς δε να θεωρήσουσαν και κλειμένους, είδε και άνθρωπον μην ενδεδειμένων ένδυμα γάμου. Και λέγει προς αυτόν, φίλε πώς εισήλθες δεν ταύτα μη έχουν ένδυμα γάμου, ουδέ αποστομώθη. Τότε είπε με βασιλεύς προς υπηρέτας, δέσατε σε αυτού πόδας και χείρας, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και το ερώτημα είναι, τι είναι το ένδυμα του γάμου, ακριβώς και ποιο είναι? Ναι αγαπητέ αδελφέ, είναι σοβαρό το ερώτημά σου. Ποιο είναι το ένδυμα του γάμου που πρέπει όταν θα έρθει ο γάμος του Χριστού και της Εκκλησίας να είναι ενδεδειμένοι οι άνθρωποι του Θεού? Για να το δούμε θα πρέπει να πάμε στο γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας, στο Ιωταθήτα κεφάλαιο της Αποκαλύψεως που λέει, ας χαίρομαι και σαγαλώμεθα και ας δώσουμε την δόξα σε αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού ετοίμασε αυτήν και δόθησε αυτήν να ενδυθεί βύσινον, βύσινον, λευκό δηλαδή, καθαρό και λαμπρό, διότι το βύσινον είναι οι δίκαιες πράξεις, τα δίκαια έργα των Αγίων. Διότι πρέπει πάντες να σταθούμε στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος
σύμφωνα με τα έργα τα οποία έπραξε εν το σώματι αυτού. Άρα λοιπόν τα λευκά μάτια είναι το ένδυμα γάμου, είναι τα έργα του αγιασμού. Όμως πολύ ωραία το περιγράφει στην Αποκάλυψη, στο γάμα κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω από το γάμα κεφάλαιο και το 15 εδάφιο. Μιλάει ο Κύριος στον άγγελο της Εκκλησίας της Λαοδικίας. «Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, αλλά ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός, αλλά τι είσαι, αδιάφορος, ούτε ζηλωτής, αλλά ούτε και αποστάτης. Είσαι μέσα στην Εκκλησία, αλλά διάφορος. Και κατά αυτόν τον τρόπο, επειδή είσαι χλιαρός, ούτε ψυχρός ούτε ζητός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου». Γιατί? Διότι λέγεις, σε ευλόγησε ο Θεός, δεν υπάρχει αμφιβολία, τον ευλόγησε ο Θεός. «Είμαι πλούσιος και πλούτησα και δεν έχω χρέον ουδενός». Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος τον οποίον έκανε ποιμένα σε μια εκκλησία, την οποία ευλόγησε, μεγάλωσε και έμεινε αδιάφορος. Και μάλιστα πάρα πολύ ευχαριστημένος από τον εαυτό του, λέγοντας: «Εγώ είμαι ο καλύτερος από όλους. Πλούσιος σε πλούτησα, δεν έχω κανέναν ανάγκη». Και έρχεται τώρα ο Κύριος και του λέει: «Και δεν εξεύρισε εσύ ότι είσαι ο ταλέπορος και ο ελεηνός και ο φτωχός και ο τυφλός και γυμνός? Σε συμβουλεύω λοιπόν να αγοράσεις παρεμού πρώτον το ένδυμα του γάμου, χρυσίον δεδοκιμασμένον εκ πυρός για να πλουτίσεις». Και ποιο είναι το χρυσίον το δεδοκιμασμένον εκ πυρός? Είναι ο Λόγος του Θεού. Πρέπει λοιπόν να ξαναγίνεις ζηλωτής στο Λόγο του Θεού. Και μάλιστα υπάρχει μια ωραία παραβολή. Κάποιος βρήκε έναν αγρό που είχε θαμμένο μέσα ένα θησαυρό και πήγε και πούλησε όλα όσα είχε, αγόρασε τον αγρό για να του μείνει ο θησαυρός, η βασιλεία των ουρανών. Έτσι λοιπόν το πρώτο πράγμα για το ένδυμα του γάμου είναι, το ξαναδιαβάζω, «Σε συμβουλεύω να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκ πυρός», που είναι ο Λόγος του Θεού, «για να πλουτίσεις πραγματικά. Δεύτερον, να αγοράσεις ημάτια λευκά, δια να ενδυθείς και να μην φανερωθεί η αισχύνη της γυμνότητός σου, ο αγιασμός, το αίμα του Χριστού που καθαρίζει μάσα από πάσης αμαρτίας, που μας καλύπτει, μας συγχωρεί όλες μας τις αμαρτίες». Ο αγιασμός τι είναι? Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κύριου. Το ένδυμα του γάμου, για να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Και τρίτον, «και χρήσον τους οφθαλμούς με κολούριον δια να βλέπεις», το χρήσμα του Πνεύματος του Αγίου, για να έχουμε πνευματική όραση. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα μας οδηγεί τον άνθρωπο εις πάσαν την αλήθεια, του αποκαλύπτει τα μέλλοντα. Άρα τρία πράγματα είναι βασικά το ένδυμα του γάμου: ο Λόγος του Θεού, πετάς όλες τις άλλες σκέψεις, λογισμούς, φαντασιώσεις και παίρνεις το Λόγο του Θεού που είναι η δύναμη του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει πάντα τον πιστεύοντα. Το δεύτερο είναι ο αγιασμός. Αγία ζωή, πλημμένος με το αίμα του Χριστού και περπατώντας κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, μη ως άσοφος αλλά σοφός, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Και το τρίτο είναι χρήσμα Πνεύματος Αγίου, να χρήσεις τους οφθαλμούς σου, να έχεις πνευματική όραση, να σου αποκαλύπτεται δια Πνεύματος Αγίου το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, να σε οδηγείς πάσαν την αλήθεια και να βλέπεις καθαρά. Άρα λοιπόν τι είναι το ένδυμα του γάμου? Είναι το βύσινον, το λαμπρόν και το καθαρόν, το οποίο φοράει η νύμφη και είναι τα δικαιώματα όλων των Αγίων ανθρώπων του Θεού εκ των έργων τους. Ευχαριστούμε το Θεό
έργα πίστεως, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, ελεύθεροι όντες, ας δουλώσουμε τον εαυτό μας εις τον Θεόν και τότε ο καρπός μας θα είναι εις αγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Πώς, ταύτα με λέτε, εις ταύτα μένε και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Πρόσεχε όμως, μην υπερηφανευθείς τον εαυτό σου και πρόσεχε μην πλανηθείς, μη σε πλανήσει τις. Εάν λοιπόν δεν υπερηφανευθείς και μείνεις στην ορθοτόμηση του Ευαγγελίου, δόκιμος το Θεόν, ανεπέσχυντος εργάτης, ορθοτομών το λόγο της αληθείας, τότε πραγματικά ο Κύριος θα σε ευλογήσει σφόδρα. Θα λάβεις μέρος στο γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας. Ο Κύριος να σας ευλογήσει, αγαπητά μου αδέρφια, και πάμε στην επόμενη ερώτησή σας. Γιατί ο Χριστός μας θα δέσει το διάβολο μόνο για 1000 χρόνια και όχι για πάντα? Ναι, αγαπητά αδέρφια μου, πολύ σωστή ερώτηση. Γιατί μετά τη Δευτέρα Παρουσία, όταν ο Χριστός θα έρθει επί της γης και θα ρίξει τη γένα του πυρός στον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη, και στη συνέχεια, αφού ρίξει τη γένα του πυρός τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη, ένας άγγελος θα δέσει το διάβολο για 1000 χρόνια. Και αφού δέσει το διάβολο για 1000 χρόνια, ο Ιησούς Χριστός θα εγκαταστήσει επί της γης τη χιλιετή του βασιλεία. Και θα βασιλεύει με τα πάντων των Αγίων που έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, εκκλησία και νύμφη του, και φίλη, νύμφη του Χριστού και φίλη του Χριστού και φίλη του νυμφίου, τότε θα βασιλεύσει επάνω σε όλους τους υπόλοιπους που έχουν βάλει το χάραγμα, δεν ήσαν στα στρατεύματα του Αντίχριστου που απέθαναν άπαντες με τη ροφέα του στόματός του, τους οποίους κατενίκησε ο Ιησούς Χριστός με τη Δευτέρα του Παρουσία, και αφού βασιλεύσει 1000 χρόνια με ράβδο σιδηρά, επάνω λοιπόν σε αυτούς που έχουν βάλει το χάραγμα και στα παιδιά τους, τι που έχουν βάλει το χάραγμα θα είναι επικατάρατοι 100 ετών, θα ζουν μέχρι το πολύ 100 χρόνια. Τα παιδιά τους όμως 1000 χρόνια, θα γεμίσει όλη γη, και τότε στα 1000 χρόνια θα λυθεί ο διάβολος και θα τους πλανήσει όλους. Και θα έρθουν να επιτεθούν εναντίον του βασιλέως των βασιλέων στην Ιερουσαλήμ του Ιησού Χριστού και πάντων των Αγίων. Και τότε ο Πατέρας Θεός θα ρίξει φωτιά από τον ουρανό και θα τους κάψει όλους. Άρα γιατί τον έδεσε μόνο 1000 χρόνια? Για να αποκαλυφθεί η δικαιοσύνη του Θεού. Ότι όσο είναι λυμένος ο διάβολος, πλανάει τους ανθρώπους. Αλλά και δεμένος ο διάβολος, παρόλο που ζούνε οι άνθρωποι εν ράβδο σιδηρά, όταν για λίγο θα λυθεί, πάλι θα τους πλανήσει όλους. Για να αποδείξει ο Θεός τη δικαιοσύνη του, ότι δεν είναι ότι φταίει ο διάβολος, είναι ότι φταίνει οι άνθρωποι που παραδίδονται και πραγματικά πλανώνται από το διάβολο παρόλη την Αγία Ζωή για 1000 χρόνια. Ο Κύριος να σας ευλογήσει, αγαπητοί αδελφοί. Και τώρα συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες αδελφοί, με την επόμενη ερώτησή σας. Σήμερα βλέπουμε τους απογόνους του Δαβίδ, Ισραηλίτες, να σκοτώνουν χιλιάδες Παλαιστινίους. Έτσι έκανε και ο Δαβίδ. Και όμως σας ακούμε να τον κηρύτεται σαν Άγιο και Προφήτη. Γιατί? Ναι, αγαπητοί αδερφέ, είναι πραγματικά ο Δαβίδ άνδρας κατά την καρδία του Θεού, βασιλιάς και χρησμένος βασιλιάς στο λαό του Θεού και χρησμένος προφήτης δια Πνεύματος Αγίου. Θα τους έχει γράψει προφητικό λόγο τους ψαλμούς. Όμως ο αγιασμός της Παλαιάς Διαθήκης δεν έχει σχέση με τον αγιασμό της Καινής Διαθήκης. Για να το καταλάβουμε θα πάμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, παραδείγματος χάρη,
και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο, πολλά μπορούμε να διαβάσουμε, αλλά από το κεφάλαιο ε, 43 εδάφιο. Οικούσατε ότι ερέθη, στην Παλαιά Διαθήκη, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μίση των εχθρών σου. Αυτή ήταν η δικαιοσύνη της Παλαιάς Διαθήκης. Να αγαπάς τον πλησίον σου ως εαυτόν, αλλά να μισείς τον εχθρόν σου. Αν να το σκοτώνεις και να νικάς και να ελευθερώνεις και λοιπά και λοιπά. Αφού μισείς. Εγώ όμως σας λέγω, λέγει ο Χριστός, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, όχι να μισείτε τους εχθρούς σας, να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Να ευλογείτε εκείνους οι οποίοι σας καταρρώνται, να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούνε, να προσεύχεστε υπέρ εκείνων την σας βλάπτωση και σας κατατρέχωση, διότι τότε θα γίνετε οι του Πατρός σας τους εν της ουρανής. Έστε λοιπόν κι εσείς τέλειοι, καθώς και ο Πατήρς σας ο εν της ουρανής είναι τέλειος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η εντολή. Παραδείγματος χάρη διαβάζω πάλι από το 5ο κεφάλαιο, 27 εδάφιο. Οικούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους μη μιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι πασοβλέπων γυναίκα δια να επιθυμήσει αυτήν ήδη εμίχευσε εν την καρδία αυτού. Επίσης, ερέθη εν της αρχαίης ότι όποιος απολύσει τη γυναίκα αυτού ας δώσει σε αυτήν διαζύγιον, αποστάσιον. Εγώ όμως σας λέγω στις χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτούς λόγου πορνείας, κάμει αυτή να πηγαίνεται και ως της λάβει γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μιχός. Άρα λοιπόν τελείως διαφορετική η δικαιοσύνη του νόμου από τη δικαιοσύνη του Χριστού. Της Παλαιάς Διαθήκης τη δικαιοσύνη, της Καινής Διαθήκης τη δικαιοσύνη. Δηλαδή η δικαιοσύνη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού οδηγεί στην τελειοποίηση, στον καταρτισμό των Αγίων, στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο. Άρα λοιπόν, για τα δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης, ο Δαβίδ ήταν Άγιος και χρησμένος βασιλεύς του λαού Ισραήλ, άνδρας κατά την καρδία του Θεού, έπρατε πάντα τα θελήματα του Θεού, αλλά και χρησμένος προφήτης, προφητάναξ, προφήτης και βασιλιάς. Ο λαός Ισραήλ τώρα εξακολουθεί να είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Άρα γι' αυτόν πάλι η δικαιοσύνη του Θεού είναι ο νόμος. Και γι' αυτό έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Όπως τότε ο λαός Ισραήλ σκότωνε τους Φιλιστέους και τους έδιωχνε, έτσι και τώρα τους Παλαιστινίους. Τους δικαιολογούμε, όχι, με τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Τους καταλαβαίνουμε γιατί έχουν τη δικαιοσύνη του νόμου. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ αδερφέ. Βέβαια, αν θέλεις να δούμε και έναν ψαλμό που το λέει πιο καθαρά, να πάμε στον ψαλμό Μη Α. Να διαβάσουμε από το 5 εδάφιο. Εχθροί μου λέγουσι κακά περί εμού. Πότε θέλει αποθάνει και θέλει απολεστεί το όνομα αυτού, και αν της έρχεται να με είδει, ομιλεί ματαιότητα. Η καρδία όμως συνάγει σε αυτόν ανομία εξελθών έξω λαλεί αυτήν. Κατ' εμού ψιθυρίζουν, ομού πάντες μισούντες με. Κατ' εμού διαλογίζονται κακά και λέγουσιντες. Πράγμα κακόν επολύθην εκολύθης αυτόν και κατάκητος όν δεν θέλει πλέον σηκωθεί. Και αυτός ακόμη ο άνθρωπος μετά το οποίο ο Ιούδας έζων ειρηνικός επί τον οποίον ήλπισα ως της έτρωγε τον άρτο μου εσήκωσε κατ' εμέ πτέρναν. Και τώρα έρχεται ο Χριστός. Αλλά εσύ Κύριε λέει σών με και ανώστη σών με και θέλω να το αποδώσεις αυτούς. Εκ τούτου γνωρίζει ότι εσύ ευνοείς προς εμέ επειδή δε θριαμβεύει κατ' εμού εχθρός μου. Έτσι λοιπόν αυτό το χαρακτηριστικό για τα παιδιά του Θεού είναι ότι ο διάβολος δεν μπορεί να αγγίξει αυτούς. Έχει τα βέλη του τα πεπειρωμένα που προσπαθεί να γκρεμίσει
την πίστη του χριστιανού, αλλά ο χριστιανός έχει την ασπίδα της πίστεως που σβήνει τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητά μου αδέλφια. Πάμε σε μία ακόμη ερώτηση. Ματθαίος ΚΕ 9. Ναι, για να το δούμε. Ματθαίος ΚΕ 9. Ναι, είναι η παραβολή των 10 παρθένων. Θα το διαβάσω από την αρχή. Τότε θέλει ομοιωθεί ο βασιλιάς, η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένες. Ήτινε λαβούσε τα σλαμπάδα αυτών τη αναγέννηση, εξήρθαν εις απάντηση του νυμφίου, προσμένοντες και σπέβδοντες την παρουσία του Κυρίου. 5 όμως εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Ε, οποίε μωρέ λαβούσε τα σλαμπάδα αυτών, δεν έλαβαν με θεαυτόν έλεον. Και τι είναι το λάδι? Το χρήσμα του πνεύματος του Αγίου. Δεν ήσαν βαφτισμένες με πνεύμα Άγιο. Ή το είχαν σβήσει ή ποτέ δεν είχαν βαφτιστεί, το πιθανότερο, με πνεύμα Άγιο. Οι φρόνιμοι όμως έλαβαν έλεον, ήσαν βαφτισμένες με πνεύμα Άγιο, έτσι εγγύησε αυτόν μετά των λαμπάδων. Και επειδή ο νυμφίος ευράδιν, ενίσταξαν πάσε και εκοιμούντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή, ειδό νυμφίος έρχεται, ξέρετε τη απάντηση αυτού. Τότε σηκώθησαν πάσε και οι 10 οι παρθένε εκείνοι και ετοίμασαν τα σλαμπάδα στον. Και μωρέ, είπαν προς τα φρονίους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε οι φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει σε εμάς και σε εσάς. Όθεν υπάγεται καλύτερα προς τους πολλούντας το 9 και αγοράσατε σε αυτάς. Ενώ δε οι απήρχοντο ότι αναγοράσωσιν ήρθον νυμφίος, οι έτοιμες ήρθον με ταυτού εις το γάμον και εκλείστη θύρα και οι μωρές δεν εισήλθαν. Και το ερώτημα είναι, ποιοι είναι οι πολλούντες το έλεον, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα? Ναι, αγαπητά μου αδέρφια, εδώ είναι πολύ σοβαρή ερώτηση. Ο Χριστός είναι ο βαφτίζων πνεύματι Αγίου και Πυρή που αναζωπηρώνει τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος πληρούται πνεύματος Αγίου, εφόσον βεβαίως είναι βαφτισμένος σε πνεύματι Αγίου. Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό ότι έχει βαφτιστεί με πνεύμα Άγιο? Την, και την πρώτη πλήρωση και στη συνέχεια μιλάει ξένες γλώσσες. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον, αυτόν οικοδομεί. Η απόδειξη ότι κάποιος έχει βαφτιστεί με πνεύμα Άγιο είναι μία, να μιλάει ξένες γλώσσες δια πνεύματος Αγίου. Ποιος βαφτίζει με πνεύμα Άγιο? Ο Ιησούς Χριστός είναι ο βαφτίζων εν πνεύματι Αγίου και Πυρή. Στο Χριστό λοιπόν θα πας να σε βαφτίσει με πνεύμα Άγιο. Το ερώτημα όμως είναι ποιοι είναι οι πολλούντες. Εδώ για να επεκτείνουμε λίγο. Υπάρχουν πολλά χριστιανικά δόγματα. Καθολικοί, ορθόδοξοι, διαμαρτυρόμενοι, προτεστάτ, πολλά. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι το δόγμα που πιστεύει ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν ήταν για τον καιρό εκείνο. Πολύ σοβαρή αυτή η ερώτηση, αγαπητά μου αδέλφια. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι για σήμερα. Καθώς στις πράξεις των Αποστόλων το λέει πολύ καθαρά ο Απόστολος Πέτρος στο πρώτο του κήρυγμα μετά την Πεντηκοστή, λέει, όταν τον ρώτησαν, γιατί ήρθε σε κατάνοιξη καρδιά τους, τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί, οι ακούοντες στο πρώτο κήρυγμα δια Πνεύματος Αγίου του Αποστόλου Πέτρου, ο Απόστολος Πέτρος είπε, πρώτον μετανοήσατε, εξομολογηθείτε τις αμαρτίες σας, καλεστείτε το όνομα του Χριστού και ο Πατέρας Θεός σας ανεγεννήσει εις ελπίδα ζώσα. Αγία ευάρεστο στον Θεό, αμάραντο στον Θεό. Όμως δεν φτάνει αυτό, γιατί σα καταχάνησε σωσμένοι για της πίστεως και τούτο δώρο Θεού. Αλλά πίστης χωρίς έργα είναι νεκρά. Πρέπει τώρα να έρθει και το έργο πίστεως. Και το έργο πίστεως είναι «και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σάφεση αμαρτιών. Και ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε». Αλλά το τρίτο είναι πολύ, πολύ σοβαρό. Και τότε, δηλαδή όταν μετανοήσετε και αναγεννηθείτε, βαφτιστείτε εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σάφεση αμαρτιών. Και τότε
θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει στην οικονομία της χάριτος ο παντοδύναμος Θεός. Άρα και προς εμάς είναι. Άρα ποιοι είναι οι πολλούντες, η Εκκλησία η οποία κηρύττει ότι ο Ιησούς Χριστός και σήμερα, όχι μόνο το καιρό εκείνο, και σήμερα βαφτίζει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Αυτοί όμως οι πέντε μωρές παρθένες δεν είχαν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, ήσαν πιστές, ήσαν αναγεννημένες, αλλά δεν είχαν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Το κήρυγμα της Εκκλησίας τους δεν κήρυτε να βαφτιστούν, να ζητήσουν, γιατί το Πνεύμα το Άγιο το δίνει ο Θεός. Σε ποιους? Πρώτον στους ετούντας, στους πειθαρχούντας, στους θέλοντας, στους υπακούοντας. Κάθε ένας λοιπόν που ετεί το Πνεύμα το Άγιο θα το λάβει. Εξάπαντος. Αυτές δεν το λάβανε γιατί δεν το ζητούσανε. Και δεν το ζητούσανε γιατί δεν το άκουγαν στο κήρυγμα ότι έπρεπε να το ζητήσουν στην εκκλησία που πηγαίνανε. Ποιοι είναι λοιπόν οι πολλούντες, αγαπητά μου αδέλφια? Ο Χριστός που βαφτίζει εν πνεύματι Αγίω και πυρή, βασικά στην εκκλησία που κηρύττει ότι ετείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Και ο Κύριος θα στείλει άλλον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, που θα σου οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας πρόσθεσε στην εκκλησία, την ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, που τα κύρια χαρακτηριστικά είναι της εκκλησίας που μας πρόσθεσε ο Χριστός, ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι πραγματικά ο βράχος πάνω στον οποίο οικοδομούμε τη ζωή μας, ο Χριστός. Και πειθαρχούμε κατά πάντα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός βαφτίζει εν πνεύματι Αγίω και πυρή, θέλουμε και το εξητούμε και το λαμβάνουμε, γιατί ο Κύριος βαφτίζει πάντα τους εξητούντας. Και θέλω να το δούμε πως το λέει πολύ ωραία στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ο Κύριος μας. Διαβάζω από το κεφάλαιο ΙΑ και 11 εδάφιο. Και αν της εξημών είναι πατήρ και ο Υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν λίθον? Και αν ο ψάριον, μήπως αντί ο ψαρίου θέλει δώσει σε αυτόν όφιν? Ή και αν ζητήσει αυγόν, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν σκορπιόν? Και ακούτε τώρα. Εάν λοιπόν εσείς πονηρίοντες εξεύρετε να δίδετε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο ουράνιος θέλει δώσει πνεύμα Άγιο εις τους ετούντας παρά αυτού. Ζητάμε από τον Πατέρα Θεό, στο όνομα του Χριστού, ο Χριστός να μας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή. Το πιστεύουμε, πειθαρχούμε στο Λόγο του Θεού, υπακούμε στο Λόγο του Θεού και ετούμεθα και λαμβάνουμε. Ποιοι είναι λοιπόν οι πολλούντες? Αυτή η Εκκλησία που ορθοτομεί το Λόγο της Αληθείας, ιδιαίτερα εις τα του Πνεύματος του Αγίου. Σπούδασον να παραστεί σε αυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπέσχυντον, που να μην τρέπεσαι για το έργο σου, καθώς ορθοτομείς το Λόγο της Αληθείας. Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να ορθοτομήσει το Λόγο της Αληθείας? Ουχή δια δυνάμεων σου, δεν δια αισίως. Μόνο δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό το οποίο πρέπει ο χριστιανός να έχει, να έχει πίστη, ελπίδα και αγάπη. Μεγαλύτερα δε τούτον η αγάπη. Δηλαδή αγάπη Θεού Πατρός, εγκεχημένη στην καρδιά του δια Πνεύματος Αγίου. Πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, η αγάπη του Θεού Πατρός εκχέεται στην καρδιά του και πλημμυρίζει η καρδιά του, όχι με γήινη ανθρώπινη αγάπη που δεν έχει καμία δύναμη, αλλά με θεϊκή πατρική αγάπη που δίνει τα πάντα. Και αυτή η αγάπη μεταμορφώνει την πίστη του ανθρώπου σε πίστη δι' αγάπης ενεργουμένη. Πολύ σοβαρό. Αποκτά ο άνθρωπος πίστη Θεού, ώστε ό,τι ανετεί να λαμβάνει.
έχοντες πίστη Θεού. Και η πίστη τι είναι? Ελπιζομένων πεποίθησης. Είμαι βέβαιος ότι η ελπίδα μου είναι βεβαία και ασφαλής. Άρα τι έχει χαρακτηριστικό έχει δια Πνεύματος Αγίου ο άνθρωπος του Θεού? Πρώτον πίστης, η αγάπη συνεργουμένη. Δεύτερον ελπίδα, βεβαία και ασφαλή δια Πνεύματος Αγίου. Και τρίτον αγάπη Θεού Πατρός που εκχέεται στην καρδιά του δια Πνεύματος Αγίου. Η οποία αυτή η αγάπη μεταμορφώνει την πίστη τη γήινη και την ανθρώπινη, επαναλαμβάνω, σε πίστη δια αγάπη συνεργουμένη. Η οποία πίστη δια αγάπη συνεργουμένη πλημμυρίζει την καρδιά μας με ελπίδα για τον Χριστό και μόνο στον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο και έχουμε και μία ακόμη ερώτηση. Γιατί εσείς στην εκκλησία σας δεν κάνετε το σταυρό σας, δηλαδή δεν πιστεύετε στο σημείο του σταυρού? Αγαπητέ αδελφέ, είναι πολύ σοβαρή η ερώτησή σου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύουμε στο σημείο του σταυρού. Για να το δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, 18 εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο. Διότι ο λόγος του σταυρού εις μεν τους απολυμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους δύναμις Θεού. Άρα δεν πιστεύουμε στο σημείο του σταυρού, αλλά πιστεύουμε στο λόγο του σταυρού. Όπου ο λόγος του σταυρού στους απολυμένους είναι ανοησία, εις σωζωμένους όμως είναι δύναμις Θεού. Άρα είναι πάρα πολύ σοβαρό να πιστεύουμε στο λόγο του Σταυρού. Και ποιος είναι ο λόγος του Σταυρού? Ότι ο Ιησούς Χριστός, ο λόγος του Θεού, έγινε σάρξ και γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, κήρυξε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών για 3 χρόνια 3,5. Και σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, με τις γραφές, συνελήφθη από τους γραμματείς, τους Φαρισαίους, υποκριτές, αρχιερείς, παρεδόθη εις τους Ρωμαίους και τον σταύρωσαν πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Τον αναμάρτητο. Και έγινε κατάρα ο αναμάρτητος, Υιός του Θεού του Ζώντος. Πέθανε λοιπόν όχι γιατί αμάρτησε, δεν πέθανε για τις δικές του αμαρτίες, αλλά πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Και τούτο το πιστεύουμε. Αλλά πιστεύουμε και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σοβαρό, ότι ο Θεός δεν μπόρεσε να αφήσει τον αναμάρτητο να δει διαφθορά και την τρίτη μέρα τον ανέστησε. Και εμείς πιστεύουμε ότι ο Πατέρας τον ανέστησε και αυτή η πίστη μας οδηγεί σε δικαίωση ενώπιον του Θεού. Άδικοι όντες, στα μάτια του Θεού είμαστε δίκαιοι, γιατί πιστεύουμε ότι ο Πατέρας Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστό εκ νεκρών για τη δικαίωσή μας. Άρα λοιπόν, κάνουμε το σταυρό μας? Δεν μας λέει κανείς μην κάνετε. Δεν είναι αμαρτία να κάνω το σταυρό μου, αλλά δεν προσφέρει τίποτα. Στην παλαιά εποχή, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, το σημείο του σταυρού ήταν, επειδή ήταν διοκόμενοι χριστιανοί, να αναγνωρίζονται μεταξύ τους ότι αυτοί ο ένας είναι χριστιανός σαν τον άλλον. Αλλά αυτό δεν ήταν εντολή Κυρίου, λόγος Θεού. Η εντολή Κυρίου και ο λόγος του Θεού είναι ο λόγος του σταυρού, όχι το σημείο του σταυρού. Πιστεύω, αγαπητά μου αδέλφια, να απάντησα σε όλες σας τις ερωτήσεις με βάση το λόγο του Θεού, όπως κάνουμε πάντοτε. Εάν τώρα κάτι δεν τα είπα καλά, μέσα από το Λόγο του Θεού βέβαια, όχι μέσα από τις παραδόσεις ανθρώπινες και τις γνώμες τις ανθρώπινες, από το Λόγο του Θεού, σας παρακαλώ να μου στείλετε email, να το διορθώσω και θα το διορθώσω αν έκανα κάποιο λάθος με βάση το Λόγο του Θεού. Γιατί αυτή η εκπομπή απαντάει σε όλους τους προβληματισμούς των ανθρώπων που μας στέλνουν μηνύματα, όμως με βάση το Λόγο του Θεού και μόνο το Λόγο του Θεού. Και εγώ σας εύχομαι κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο Θεός μαζί σας πάντοτε. Και τώρα με τη χάρη του Χριστού συνεχίζουμε
με τον αδελφό μας τον Στέφανο από την επαρχία. Σας παρακαλώ πολύ, απαντήστε μου στα παρακάτω ερωτήματά μου. Πρώτον, Α Κορινθίους Ι Α20. Τι είναι ο Κυριακός δείπνος? Όταν λοιπόν διαβάζω, συνέρχεστε επί το αυτόν, δεν είναι, τούτο δεν είναι, τούτο δεν είναι να φάγεται Κυριακών δείπνων, διότι έκαστος λαμβάνει πρώτου άλλου το ίδιο εαυτού δείπνων, εν το καιρό του τρώγειν, κι άλλος με πεινά κι άλλος με θεί. Μη δεν έχετε οικίας δια να τρώγετε και να πίνετε, ή την Εκκλησία του Θεού καταφρονείτε και κατεσχύνετε τους μη έχοντας. Τι να σας είπω, να σας επαινέσω τούτο? Δεν σας επαινώ. Κυριακός δείπνος λοιπόν, αγαπητέ αδελφέ Στέφανε, είναι ο δείπνος του Κυρίου, δηλαδή η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού. Δεν έχει καμία σχέση με την Κυριακή ημέρα, εδώ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, για τα ελληνικά τουλάχιστον, η πρώτη μέρα της εβδομάδος ως Κυριακή ημέρα του Κυρίου. Εδώ μιλάει για το δείπνο του Κυρίου, δηλαδή για την κλάση του άρτου, δηλαδή για την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και τους ελέγχει ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτό το οποίο κάνετε και συνέρχεστε, δεν είναι για να φάτε το δείπνο του Κυρίου. Γιατί εσείς κάντε τα δικά σας. Καθένας λαμβάνει πρωτού άλλου το ίδιο εαυτού δείπνο είναι το καιρό του τρώγειν. Όταν δηλαδή, γιατί πρώτα τι κάνανε, και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Η εντολή του Κυρίου στην Αποστολική Εκκλησία ήταν να εμένουν στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, δεύτερον, στην κλάση του άρτου τρίτων και στις προσευχές. Αυτό όμως δεν έγινε καλά, γιατί μετά τη διδαχή των Αποστόλων υπήρχε κοινωνία μεταλλήλων, δηλαδή τράπεζες, και εκεί στις τράπεζες έτρωγαν ο καθένας το δικό του και έκαναν ό,τι ήθελαν. Και μετά κάναν την κλάση του άρτου, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και τους ελέγχει ο Παύλος και αλλάζει και τη διαδικασία της λειτουργίας της Εκκλησίας και το μεταμορφώνει σε διδαχή των Αποστόλων, σε κλάση του άρτου δεύτερον, σε κοινωνία μεταλλήλων τράπεζες τρίτων και στις προσευχές τέταρτον. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό να συμμετέχουμε στην κλάση του άρτου, στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, αναμάρτητη, δηλαδή μετανοημένη, πλημμένη με το αίμα του Χριστού. Εδώ όμως λέει εσείς, αντί να προσέχετε, να συμμετάσχετε μετά την κοινωνία μεταλλήλων στην κλάση του άρτου άγιοι και καθαροί, εσείς κάνετε ό,τι θέλετε και ακούστε πώς τους ελέγχει. Έκαστος λαμβάνει πρώτου άλλου το δικό του δείπνον εν το καιρό του τρώγειν, δηλαδή εν τη ώρα της κοινωνίας μεταλλήλων. Και άλλος μεν πεινά, άλλος όμως μεθύει, πίνει κρασί. Μήπως δεν έχετε οικίας για να τρώγετε και να πίνετε? Δεν τρέπεστε να καταφρονείτε, να περιφρονείτε την Εκκλησία του Θεού και κατεσχύνετε περισσότερο αυτούς που δεν έχουν να φάνε? Τι να σας πω, να σας υπενέσω εις τούτο? Δεν σας επαινώ. Και από εκείνη τη στιγμή, δηλαδή από τον έλεγχο του Αποστόλου Παύλου, αλλάζουν όλα και η σειρά πια γίνεται αυτό που ισχύει σήμερα στις εκκλησίες του Χριστού. Διδαχή των Αποστόλων πρώτων, κλάση του άρτου δεύτερον, κοινωνία μεταλλήλων τρίτων και προσευχές τέταρτον. Αυτή είναι η σειρά του Ευαγγελίου που δεν πρέπει ποτέ να το αλλάζει κανείς. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Γιατί μετά τη διδαχή των Αποστόλων έρχεται σε κατάνοιξη η καρδιά μας, στεκόμαστε πια στην παρουσία του Θεού και προσέχουμε να συμμετάσχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού προς ευλογία και όχι προς κατάκριση. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εάν δεν έχουμε μετανοήσει, δεν έχουμε ζητήσει το αίμα του Χριστού να καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ αδερφέ Στέφανε, και πάμε τώρα στη δεύτερη σου ερώτηση. Πότε ακριβώς θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας? Πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος ή μετά την αποκάλυψή του? Εάν μετά, πότε ακριβώς, ξέρετε?
στην αρχή της επταετίας, δηλαδή στην έκτη σφραγίδα όπως πολλοί λένε, ή στα μέσα της επταετίας, στα 3,5 χρόνια, ή στο τέλος της επταετίας, με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Και επίσης θέλω να ρωτήσω πότε θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Πρώτα ένα-ένα. Πότε θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος? Ο Αντίχριστος αποκαλύπτεται αφού εκβληθεί εκ μέσου ο κολίον και το κολίον τώρα, η Εκκλησία του Χριστού. Δηλαδή αποκαλύπτει ο Αντίχριστος αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Και το λέει αυτό για να μην έχουμε και καμία αμφιβολία περί τούτου. Στην Εκκλησία, στην Επιστολή προς Θεσσαλονικείς, διαβάζω στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς και το δεύτερο εδάφιο και το δεύτερο κεφάλαιο. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί περί της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της επισυναγωγής ημών εις Αυτόν, να μην σαλευθείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μηδέν αθορυβήστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής, ως γραφωμένης υφημών ότι τάχα επλησίας την ημέρα του Χριστού. Ας μη σας εξαπατήσει κανένας κατουδένα τρόπο, διότι δεν θα έλθει η μέρα εκείνη της Δευτέρας Παρουσίας στο τέλος της εφταετίας του Αντίχριστου, αν δεν έρθει πρώτην η αποστασία αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Και αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, όταν θα έρθει η αποστασία, τότε θα αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός. Δεν ενθυμίστε ότι ενώ ήμην έτη παροιμήν σας έλεγον ταύτα, και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο εμποδίζει αυτόν, το κατέχον, ώστε να αποκαλυφθεί στον καιρό του. Διότι το μυστήριο της ανομίας, μυστηριωδός ο Αντίχριστος, ήδη ενεργεί. Μόνο μέχρι ότου εκβληθεί εκ μέσου ο κατέχον τώρα. Και ποιος είναι ο κατέχον? Κεφαλή της Εκκλησίας, ο Χριστός. Και ποιο είναι το κατέχον? Η δύναμη της Εκκλησίας, το Πνεύμα το Άγιο. Όσο λοιπόν η Εκκλησία επί της γης, ο διάβολος δεν έχει εξουσία να αποκαλύψει τον Αντίχριστο, αλλά δεν αποκαλύπτει τον Αντίχριστο. Όταν όμως εκβληθεί εκ μέσου ο κατέχον και το κατέχον η Εκκλησία, τότε αμέσως ο Αντίχριστος, ο διάβολος θα αποκαλύψει τον Αντίχριστο, και από εκεί και πέρα μπαίνουμε στην εφταετία. Άρα πότε θα έρθει? Πριν ο Αντίχριστος θα έρθει, αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Στην έκτη σφραγίδα? Όχι βέβαια. Και αν τη διαβάσουμε την έκτη σφραγίδα για να μην έχουμε και καμία απορία, λέει ο Λόγος του Θεού: «Και είδον ότι άνοιξεν τη σφραγίδα την έκτη και ειδού έγινε σεισμός μέγας και ο ήλιος έγινε μέλας ως σάκος τρίχινος και η σελήνη έγινε ως αίμα. Και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γην, καθώς εις εκεί ρύπτει τα ώρα σίκα, αυτής σιωμένη υπό μεγάλου ανέμου. Και ο ουρανός απεκορίστη ως βιβλίων τετυλιγμένων και παν όρος και νύχσος εκινήθησαν εκ των τόπων αυτών. Και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πάσο δούλος και πάσο ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις το σπήλαια εις τας πέτρας των ωραίων, λέγουσι προς τα όρη και προς τας πέτρας πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από τις οργείς του αρνίου, διότι ήρθε η μέρα η μεγάλη της οργείς αυτού και της δύναται να σταθεί». Και αμέσως μετά, γι' αυτό το λέει, περιγράφει την εβδόμη σφραγίδα που στην πραγματικότητα είναι η πρώτη σάλπιγγα και αρχίζουν οι μεγάλες κρίσεις επί της γης. Με τις 7 σάλπιγγες, που με την 7η σάλπιγγα τελειώνουν τα πρώτα 3,5 χρόνια και αρχίζουν με την 7η σάλπιγγα οι 7 πληγές. Και εκεί βέβαια γίνεται και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος στην 6η σάλπιγγα. Γιατί μου λες και πότε ακριβώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Στην 6η σάλπιγγα διαβάζω:
είναι από το κεφάλαιο θήτα, δηλαδή στα 3,5 χρόνια. Ουέ η μία απήλθεν, ιδού έρχονται έτη δύο ουέ με τα ταύτα. Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε και ήκουσα φωνήν εκ των τεσσάρων κεράτων του θυσιαστηρίου του Χρυσού ενώπιον του Θεού. Λέγουσαν προς τον έκτον άγγελον στις είχε την σάλπιγγα λύσον τους τέσσερις αγγέλους τεδεμένους εις τον μέγαν ποταμό Εφράτην και λύθησαν οι τέσσερις άγγελοι τιμασμένοι εις την ώραν και ημέραν και νιαυτών δια να θανατώσωσιν το τρίτον των ανθρώπων. Και ο αριθμός των στρατευμάτων του υπηκού ήταν 2 μυριάδες μυριάδων, 200 εκατομμύρια, και ήκουσα των αριθμών αυτών και ούτως είδων τους υπήσεν τη οράση και τους καθημένους επ' αυτών ότι είχαν θώρακας πυρήνους και ιακυνθήνους και θειώδεις και κεφαλέ των ύπων σε κεφαλέ λεόντων και τα στόματα αυτών εξήρχε το πυρ, καπνός και θείων, δηλαδή ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ο τρίτος πυρηνικός πόλεμος στην έκτη σφραγίδα. Ο Κύριος να σε ευλογήσει αγαπητέ αδελφέ, άρα ούτε στην αρχή, ούτε στη μέση της επταετίας, ούτε στο τέλος της επταετίας με τη Δευτέρα Παρουσία. Γιατί εμείς η Εκκλησία περιμένουμε το Χριστό, δεν περιμένουμε τον Αντίχριστο. Πρώτα θα έρθει ο Χριστός και μετά θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Η Εκκλησία ποιον περιμένει? Αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε, διότι δεν ξέρετε καθήν ώρα αν έρχεται ο Χριστός, θα έρθει καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε. Εμείς λοιπόν σαν Εκκλησία Χριστού περιμένουμε το Χριστό, μόνο το Χριστό. Δεν περιμένουμε το Αντίχριστο. Κύριος να σε ευλογήσει. Πάμε τώρα στην τρίτη σου ερώτηση. Όταν στην Εκκλησία βγαίνουμε για εμφιέλεια σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, όμως όταν ο ασθενής δεν θεραπεύεται, ποιος ευθύνεται? Ο ασθενής ή ο αδελφός πρεσβύτερος προσεύχεται? Πρώτα-πρώτα το εμφιέλαιο δεν είναι για θεραπεία και θέλω, μόνο και θέλω να πάμε στην επιστολή του Ιακώβου, να δούμε τι ωραία που το περιγράφει. Λέει ασθενή της μεταξύ σας, δεν λέει νοσή. Ο Χριστός θεραπεύει πάσα νόσον και πάσα ασθένεια. Τι θα πει νόσος? Αρρώστια. Τι θα πει ασθένεια? Αδυναμία σώματος, ψυχής και πνεύματος. Εάν κάποιος λοιπόν είναι ασθενή, δεν έχει καμία δύναμη, απελπισμένος τελείως, αποκαμωμένος τελείως, σώμα, ψυχή και πνεύμα, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν από αυτόν, αλείψαντες αυτόν με έλεον εν το όνομα του Κυρίου. Και προσοχή, και η μεταπίστεως ευχή πρώτον θα σώσει τον πάσχοντα. Άρα προσευχή με πίστη και το πρώτο που εξασφαλίζει το ευχέλιο είναι η σωτηρία. Δεύτερον, ο Κύριος θα εγείρει αυτόν εκ της ασθενίας του. Και τρίτον, και αν αμαρτίες έπραξε θα συγχωρηθούν εις αυτόν. Φοβερό μυστήριο λοιπόν το ευχέλαιο. Δεν είναι για αρρώστιες μόνο, είναι πάσης μορφής ασθένειες. Και όταν με πίστη και του πρεσβυτέρου αλλά και του ασθενούς προσευχηθούν στον Θεό, τότε ο Θεός πρώτον θα σώσει τον πάσχοντα, δεύτερον ο Κύριος θα εγείρει αυτόν εκ της ασθενίας αυτού και τρίτον και αν έχει πράξει αμαρτίες θα συγχωρεθούν σε αυτόν. Ευχαριστούμε το Θεό για αυτό το φοβερό μυστήριο. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και πάμε τώρα με τη χάρη του Χριστού και στην τέταρτη σου ερώτηση. Ματθαίος Ιώτα Γάμα 11, για να το δούμε. Διαβάζω. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, διότι σε εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Σε εκείνος όμως δεν εδόθη, διότι ως τις έχει, έτι θέλει δοθεί σε αυτόν και θέλει περισσευθεί. Ως τις όμως δεν έχει και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Δια τούτο λαλώ προς αυτούς δια παραβολών, διότι βλέποντες δεν βλέπουσι και ακούοντες δεν ακούσι. Και εκπληρούται επ' αυτόν η προφητεία του Ισαΐα λέγουσι, με την ακοήν θέλετε ακούσει αλλά δεν θέλετε εννοήσει και βλέποντες θέλετε ειδή αλλά δεν θέλετε καταλάβει. Διότι επαχύνθην αιετία η καρδία του λαού τούτου και με τα ότα παρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν
μη ποτέ είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωση με τα ότα και νονίσωση με την καρδία και επιστρέψωση και ιατρέψω αυτούς. Γιατί λοιπόν κάποιοι μπορούν να γνωρίσουν τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και κάποιοι όχι? Πραγματικά είναι πολύ σοβαρή ερώτηση. Μας το εξηγεί βέβαια λέγοντας: σε εσάς εδόθη να γνωρίσει τα μυστήρια των ουρανών, σε εκείνους δεν εδόθη. Διότι όποιος έχει πίστη θα δοθεί και θα περισσευθεί. Όσος όμως δεν έχει πίστη, ό,τι έχει θα αφαιρεθεί από αυτού. Όμως, να το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο, το λέει καλά στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους, Δέλτα κεφάλαιο και τρία εδάφιο, το εξηγεί πάρα πολύ ωραία. Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένων, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένων. Μπορούν να το καταλάβουν, δεν μπορούν να εννοήσουν τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Γιατί? Τον οποίον απίστων όντων δεν έχουν πίστη. Ο Θεός του κόσμου του, το διάβολος, ετύφλωσε το νου για να μην μπορεί να επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ο οποίος είναι ο εικόν του Θεού του ζώντος. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος δεν έχει πίστη, το ξαναδιαβάζω πάλι από το Χιώτα Γάμα κεφάλαιο, διότι ως της 12 εδάφη, ως της έχει πίστη, έτι θέλει δοθεί σε αυτόν πίστης και θέλει περισσευθεί, για να μην είναι άπιστος, ώστε να μπορεί να επιλάμψει δια της πίστεως ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Όποιος είναι όμως άπιστος, δεν έχει πίστη, τότε ο Θεός του κόσμου τούτου, ο διάβολος, ετύφλωσε το νου των απίστων για να μην μπορεί να επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και το διαβάζω λοιπόν ξανά. 12. Όσοι έχει πίστη θα δοθεί ακόμη περισσότερο και θα περισσευθεί. Όσοι όμως δεν έχει πίστη και ό,τι έχει θα αφαιρεθεί από αυτού. Δια τούτο λαλώ προς αυτούς δια παραβολών. Διότι βλέποντες δεν βλέπουσι, απίστων όντων, ο Θεός του κόσμου του, το διάβολος, ετύφλωσε το νου. Βλέποντες δεν βλέπουσι και ακούοντες δεν νοούσι. Απίστων όντων, ο Θεός του κόσμου του, ετύφλωσε το νου, για να μην μπορεί να επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Ευχαριστούμε το Θεό, αγαπητή μου, αγαπητέ αδερφέ Στέφανε, γιατί πραγματικά καλόν είναι να ζητάμε πίστη Θεού. Και θέλω να το δούμε αυτό λιγάκι μέσα από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Τι ωραία που το λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζω από το κεφάλαιο Ιώτα Α και 22 εδάφιο, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς: έχετε πίστην Θεού, διότι αληθώς σας λέγω, ως της ύπη προς το όρος τούτο σηκώθηκε ρίφτη στη θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού έχοντας πίστη Θεού, αλλά πιστεύσει εις εκείνα τα οποία λέγει γίνονται. Θέλει γίνει σε αυτόν ό,τι ανήπει. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Και προσοχή, όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε αν έχετε τι κατάτινος, για να συγχωρήσει και εις εσάς ο Πατήρ σας ο εν της ουρανής τα μαθήματά σας. Αλλά αν εσείς δεν συγχωρείτε, ούτε ο Πατέρας σας ο εν της ουρανής θα συγχωρήσει τα μαρτήματά σας. Άρα έχοντες πίστη θα ανοίγει ο Θεός τη διάνοια και δια του Ιησού Χριστού και θα καταλαβαίνετε τις γραφές. Και θα ανοίγει την καρδιά σας για να προσέχετε στα λεγόμενα υπό του Κυρίου. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό να έχουμε πίστη Θεού. Και πίστη Θεού είναι
όταν ετούμεθα χωρίς να διστάζουμε την καρδία μας. Ευχαριστούμε το Θεό για σένα αδερφέ Στέφανε και για τις ερωτήσεις σου. Εδώ όμως η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος και εμείς με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και πάλι μαζί στην επόμενη εκπομπή με καινούργιες ερωτήσεις. Μέχρι τότε σας εύχομαι κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο Θεός μαζί σας πάντοτε. Αμήν.